Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στις τηλεοπτικές σειρές και σε ένα ακόμη βίντεο για τη σειρά «Η Γη της Ελιάς». Σε αυτό το βίντεο θα αναλύσουμε όλα όσα πρόκειται να συμβούν στον τέταρτο κύκλο της αγαπημένης σειράς, η οποία επιστρέφει το Σεπτέμβριο με ακόμη περισσότερες ανατροπές και έντονες εξελίξεις. Ο νέος κύκλος υπόσχεται να κρατήσει το ενδιαφέρον των θεατών αμύωτο, καθώς οι ιστορίες των πρωταγωνιστών μπλέκονται σε νέα δραματικά γεγονότα. Το συγκεκριμένο βίντεο είναι τα 20 πρώτα επεισόδια της σειράς. Ο τρίτος κύκλος της σειράς τελείωσε με έντονες συγκινήσεις και πολλές ιστορίες ανοιχτές. Ο τέταρτος κύκλος αναμένεται να είναι ακόμη πιο συγκλονιστικός, καθώς οι ζωές των πρωταγωνιστών βρίσκονται σε κρίσιμα σημεία και οι εξελίξεις θα είναι καταιγιστικές. Όλα ξεκινούν από τη δραματική επίθεση της Αμαλίας, που άφησε τις οικογένειες των Βρετάκων και της Αθηνάς σε απόγνωση. Η Αμαλία σε μια κίνηση εκδίκησης έβαλε φωτιά στα σπίτια του Ισίδωρου και της Αθηνάς, μετατρέποντας στιγμές χαράς σε τραγωδία. Ωστόσο, οι ήρωές μας, παρά τις καταστροφές, δεν το έβαλαν κάτω. Ο Ισίδωρος και η Αθηνά, αντί να υποκύψουν στη θλίψη, ξεκινούν άμεσα τη διαδικασία για την αποκατάσταση των ζημιών και την εξέβρεση νέων κατοικιών. Παράλληλα, δεν εγκαταλείπουν τις προσπάθειές τους να αποδώσουν δικαιοσύνη και να ανακαλύψουν ποιος ευθύνεται για την επίθεση που άφησε πίσω της και ένα πτώμα, γεγονός που την καθιστά δολοφονική. Στον τέταρτο κύκλο της σειράς, νέοι χαρακτήρες έρχονται να προσθέσουν ακόμη περισσότερη ένταση στις ήδη φορτισμένες σχέσεις. Ένας από αυτούς είναι ο Μιχάλης Χατζής, ένας άνδρας που αναλαμβάνει σημαντικό ρόλο στην επιχείρηση των Βρετάκων. Ο Μιχάλης δεν έρχεται όμως μόνος του, καθώς φέρνει μαζί του την αραβωνιαστικιά του την Ώρα, μια παιδοψυχολόγο με σκοτεινά μυστικά. Η Ώρα κρύβει το πραγματικό της πρόσωπο και τις προθέσεις της, οι οποίες θα προκαλέσουν σοκ όταν αποκαλυφθούν. Μέσα στο σκοτάδι των εξελίξεων θα υπάρξουν όμως και στιγμές χαράς. Ένα από τα πιο πολύ αναμενόμενα γεγονότα είναι ο γάμος της Ιουλίας με τον Στάθη. Ο γάμος τους, αν και πολιτικός, θα συνοδευτεί από μία όμορφη τελετή με τη συμμετοχή των πιο κοντινών τους προσώπων. Αυτή η ένωση αναμένεται να φέρει νέα δεδομένα στις ζωές τους και να επηρεάσει τη σχέση με τους άλλους πρωταγωνιστές. Ο Δημοσθένης τώρα συνεχίζει να προκαλεί έντονες αντιδράσεις με τις πράξεις του στον τέταρτο κύκλο, όπου θα τον δούμε να ψάχνει απεγνωσμένα για τον γιο του και όταν το βρίσκει δεν διστάζει να απειλήσει με όπλο για να πάρει το παιδί από την αγκαλιά της μητέρας του. Η εξέλιξη αυτή θα φέρει αναταράξεις στη σχέση του με τους άλλους χαρακτήρες και θα το φέρει αντιμέτωπο με τις συνέπειες των πράξεών του. Η Ώρα, ενώ αρχικά δείχνει να ενσωματώνεται αρμονικά στην κοινωνία της Αρεόπολης, κρύβει μια σοκαριστική αλήθεια. Είναι μέλος ενός κυκλώματος που εκμεταλλεύεται παιδιά και σύντομα θα αρχίσει να κινείται στο περιβάλλον της μικρής Αγγελικής. Όμως η αποκάλυψη της αλήθειας για τη δράση της θα έρθει γρήγορα χάρη στην παρατηρητικότητα του Παρασκευά και η Ώρα τότε θα οδηγηθεί στη δικαιοσύνη, τερματίζοντας με αυτόν τον τρόπο την παρουσία της στη σειρά. Η Αντιγόνη τώρα επιστρέφει από το Λονδίνο άρον-άρον, φέροντας μαζί της μεγάλες αλλαγές. Ενώ όλοι είναι χαρούμενοι για την επιστροφή της, η Αντιγόνη συνειδητοποιεί ότι δεν θέλει πια τη ζωή που έκανε ως τώρα. Αποφασίζει να δώσει προτεραιότητα τώρα στην προσωπική της ζωή και να έρθει πιο κοντά με την κόρη της στην Αγγελική. Η απόφασή της να διεκδικήσει την κόρη της από τη Μαρίνα θα προκαλέσει μεγάλη ένταση στην οικογένεια και θα οδηγήσει σε δραματικές ανατροπές. Στην τέταρτη σεζόν θα δούμε και πολύ σημαντικές εξελίξεις και στην ερωτική ζωή των πρωταγωνιστών. Ο Χρήστος και η Αφροδίτη χωρίζουν, καθώς ένα ταξίδι τους πάει στραβά, ενώ και η Ειρήνη με τον Παρασκευά θα τραβήξουν και αυτοί τους δικούς τους δρόμους. Παράλληλα όμως θα γεννηθούν νέοι έρωτες, όπως αυτός της Αριάδνης με τον Κουράκο, που θα προκαλέσει πολλές αντιδράσεις, αλλά και του Μιλτιάδη με τη Βασιλική, με το Μιλτιάδη να μην αντέχει άλλο, να κρύβει τα συναισθήματά του. Στο μεταξύ, η σχέση της Ισμήνης με τον Κωνσταντίνο παραμένει σε κρίση. Αν και οι δυο τους είναι χωρισμένοι,
οι συναισθηματικές τους εκκρεμότητες θα συνεχίζουν να επηρεάζουν τις ζωές τους και η εξέλιξη της σχέσης τους αναμένεται να παίξει σημαντικό ρόλο στα γεγονότα του νέου κύκλου. Ο τέταρτος κύκλος θα είναι γεμάτος από έντονες εξελίξεις και συγκλονιστικές στιγμές, με νέους χαρακτήρες, ανατροπές στις σχέσεις και δραματικές εξελίξεις. Η σειρά υπόσχεται να καθυλώσει το κοινό. Εμείς αναμένουμε με ανυπομονησία την πρεμιέρα και τις αποκαλύψεις που θα φέρει. Αυτές οι νέες ιστορίες και εξελίξεις θα κρατήσουν τους πάντες σε αγωνία, καθώς οι χαρακτήρες προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που έρχονται και να βρουν την επιτυχία και την ευτυχία σε έναν κόσμο γεμάτο ένταση και δράμα. Ετοιμαστείτε λοιπόν για έναν κύκλο γεμάτο ανατροπές και εκρήξεις. Η γη της ελιάς συνεχίζει να εξελίσσεται και να συναρπάσει το κοινό της. Παρ' όλα αυτά, εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε στο καμπανάκι δεξιά, έτσι ώστε να μαθαίνετε όλα τα νέα μας. Αυτά για τώρα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!